Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ, ημέρας Τετάρτης. Έχουμε φτάσει ήδη αισίως στις 4 του μηνός Μαρτίου, του μηνός Μαΐου του 2022. 4 Μαΐου του 2022. Και θα είμαστε μαζί για μια ωρίτσα για να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συνέβησαν και σήμερα στον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αλλά και αυτά τα οποία θα συμβούν και στην πορεία, γιατί ήταν ένα παιχνίδι για το οποίο είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες, για το πώς θα το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, αφού πρώτα σας πω ότι στο Regency Casino Θεσσαλονίκη πλέον μπορείτε να έχετε είσοδο χωρίς περιορισμούς. Τέρμα οι περιορισμοί στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, ένας αγαπημένος προορισμός, και να πάρετε μέρος και στις κληρώσεις, παρακαλώ. Για δείτε. Πάμε τώρα να δούμε τους υποστηρικτές μας και επιστρέφουμε. Μαζί μας λοιπόν είναι η S4 Premium Security Services. Η S4 Security. Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, στο νέο ψυχικό Αττικής. Υπηρεσία φύλαξης εγκαταστάσεων, περιπολιών, εκδηλώσεων. Σλόγγαν: δύναμή μας, οι άνθρωποι μας. Νοσοκόμα στο σπίτι στο 11311. Νοσοκόμα και γιατρός έρχονται ανα πάσα στιγμή για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες. Είναι νούμερο ένα εταιρεία στην Ελλάδα, παρακαλώ, η Νοσοκόμα στο σπίτι, για μια απλή ένεση και μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική. Αν θέλετε ζάντες λάστιχα, μην πάτε πουθενά αλλού. Καπίταλη, το πρώτο όνομα σε ζάντες λάστιχα, χοντρική λιανική για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τα κορυφαία ελαστικά και ζάντες, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κάντε και σύγκριση τιμών. Αν έχετε κατοικίδια, μην ψάχνετε, παιδιά, πουθενά αλλού. Pet Shop 88, στη Θεσσαλονίκη έδρα, αλλά σε όλη την Ελλάδα αποστολές. Εντός 24 ωρών στο σπίτι σας η παραγγελία. Αν μπείτε τώρα στο petshop88.gr, κάνετε την παραγγελία. 7.000 προϊόντα, Κώστας Παρασκευόπουλος και συνεργάτες, και θα έρθουν την επόμενη μέρα. Υπάρχει και επιβράβευση τακτικών πελατών. Η ΙΚΟ Ανταλλακτική φτιάχνει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Όταν έχετε πρόβλημα, τις φτιάχνει Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά. Είναι γρήγορη εξυπηρέτηση, είναι γνήσια ανταλλακτικά. Είναι η κορυφαίη τεχνική, Κοσμάς Κωστόπουλος και συνεργάτες, στο 6907-857-611. Το Man to Man είναι μια νέα πρόταση στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης. Μοντέρνο ντύσιμο, αλλά και πιο κλασικό ντύσιμο σε μεγάλη γκάμα ρούχων. Θα πάθετε την πλάκα σας με την γκάμα ρούχων. Εγνατία 46. Μια φορά αν πάτε στο Man to Man, θα γίνετε σίγουρα πελάτες και θα ψωνίζετε μόνο από εκεί, λόγω τιμών και λόγω ποιότητας ρούχων. Κατασκευαστική εταιρεία Αναδομό, η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ως η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας, αναλαμβάνει μεγάλα έργα παντού στην επικράτεια, αλλά και ανακαινήσεις κατοικιών και εμπορικών χώρων. Σε 6 άτοκες δόσεις πληρώνεται, παρακαλώ. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα στην Τούμπα, το βράδυ, πριν από μια ώρα τελείωσε το παιχνίδι περίπου, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ και τυπικά στέφτηκε πρωταθλητής Ελλάδος για μία ακόμη φορά σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, το πάλεψε από την αρχή, ήταν η ομάδα η οποία είχε τον έλεγχο, έκανε και τον γκολ εδώ σε αυτή τη φάση με τον Μούργκ, ο οποίος σκόραρε από την πολύ ωραία ενέργεια του Φιλίπε Σοάρες, χωρίς αμφισβήτηση. Και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να μπουν και άλλα γκολ, να βάλει και άλλα γκολ ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, όπου ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Αλλά από εκεί και πέρα να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που γίνανε από πλευράς, εδώ είναι το γκολ του Μούργκ στην αρχή. Οι αλλαγές λοιπόν που γίνανε από πλευράς του προπονητή του Ολυμπιακού, που είχε περισσότερες επιλογές από αντίστοιχα τον προπονητή του ΠΑΟΚ, δημιούργησαν ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε
και έκανε την ανατροπή και μάλιστα μέσα στην Τούμπα και πήρε την νίκη με 2-1 και ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι εξασφάλισε τον τίτλο από σήμερα, το πρωτάθλημα από σήμερα. Ήτανε το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάκτησης πρωταθλήματος, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε να γίνει, δεν είχαμε πει ποτέ ότι μπορεί να γίνει καμιά στραβή ή τίποτα. Εγώ εδώ και ένα 1,5-2 μήνες σας λέω αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ έχουμε ένταση στο παιχνίδι της Real με την Manchester City. Έχουμε ένταση στο παιχνίδι και υπάρχει εκεί, από ό,τι βλέπω, ο Ζωά Κασέλο με τον Μόντριτς. Ο Μόντριτς το διώχνει, κάτι γίνεται. Ο διαιτητής λέει μακριά ο Ιταλός, μακριά όλοι. Καλεί δίπλα του τον Μόντριτς, ο οποίος δίνει το χέρι του, κίτρινη και κίτρινη, μάλιστα. Τους δείχνει από μία κίτρινη και νομίζω ότι χάνει και τον τελικό ο άλλος, ο οποίος πέφτει και κάνει ότι χτύπησε. Δεν το χτύπησε ο Μόντριτς, τον έσβρωξε απλώς. Θυμίζω 4-3 έχει κερδίσει η Manchester City στο πρώτο παιχνίδι. Ο Λούκα Μόντριτς τρώει κίτρινη κάρτα. Και ο Λαπόρτιν, ο άλλος ο παίχτης, ο οποίος έφαγε την κάρτα, ο οποίος έκανε ότι έπεσε. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στο παιχνίδι το σημερινό, το πλάνο από το οποίο βλέπετε εδώ, εδώ είναι η ευκαιρία του Ροντρίγκες στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου και εδώ είναι το γκολ από τη σέντρα του Ροντρίγκες. Κοιτάξτε εδώ τι λάθη κάνει όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μιλάμε ότι με το που βγήκε ο Κρέσπο, υπήρξε θέμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχάη μπήκε πολύ χωρίς να το περιμένει, ίσως δεν ξέρω τι. Και υπήρχε ένα κενό εκεί στο κέντρο της άμυνας, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ μάλιστα ο Ελαραμπή ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Ίγκασον με πάσα προς τον Ροντρίγκες και έρχεται από πίσω και κάνει γκολ ο Λόπεθ, ο οποίος δεύτερη φορά σκοράρει. Την άλλη φορά έχει σκοράρει στο 98, αν θυμάστε καλά, φυσικά εννοείται. Εδώ το πλασέ του Καμαρά φεύγει out και χειροκροτεί ο Μαρτίνς, ο οποίος έσωσε και το τομάρι του σήμερα το κεφάλι του, γιατί ήταν για να τον καθαρίσουν. Και επίσης γίνεται ένα σούτ εδώ και πάλι του Ροντρίγκες. Και εδώ να πω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου και με το γεγονός ότι έφυγε ο Κρέσπο εκτός παιχνιδιού, εδώ είναι και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε από το Ρέαμτσουκ. Ο Ρέαμτσουκ δεν σκοράρει ούτε στην προπόνηση. Ο Ρέαμτσουκ ούτε στην προπόνηση σκοράρει. Και σήμερα έβαλε γκολ. Είναι και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ κοιτάξτε το κοντρολάρι. Ωραίο γκολ, χωρίς αμφισβήτηση. Και σουτάρει με το αριστερό, του πάει και η μπάλα εκεί που πρέπει. Αργεί λίγο να πέσει ο Λίραντζ επάνω, αργεί να πέσει και ο Πασχαλάκης. 1-2. Και μετά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε κάτι να κάνει με την είσοδο του Ολιβέιρα κυρίως, από το 75-76 και μετά. Από τη στιγμή που μπήκε ο Ολιβέιρα, προσπάθησε κάτι να κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι και έτσι έμεινε το αποτέλεσμα το 2-1. Με το οποίο ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κερδίζει και εδώ χάνεται μια ευκαιρία από την εκτέλεση φάουλ του Μουργκ. Η μπάλα περνάει από όλους, κοιτάξτε εδώ, δεν τη βρίσκει κανείς και την αφήνουν να περάσει. Και εδώ μια κεφαλιά του out του Ολιβέιρα, εδώ είναι η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 83. Όπως βλέπετε, κεφαλιά του Ολιβέιρα, λίγο out από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας και εδώ είναι το τέλος του αγώνα. Με τους Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν αυτή την κατάξη του πρωταθλήματος. Και τον Καραπαπά να προκαλεί αμέσως μετά, γιατί έχουμε ένα βιντεάκι για το τι ακριβώς συνέβη με τη λήξη. Εδώ κοιτάξτε το βιντεάκι, δώστε το ολόκληρο το βιντεάκι να το δούμε. Εδώ τι έχει γίνει. Ο Καραπαπάς, ο οποίος φεύγοντας προκαλεί, χαιρετάει και κάνει χειρονομίες και λοιπά και τρώει μπινελίκια. Γεια σας, γεια σας, άντε γεια, κάτι τέτοια έλεγε, τα γνωστά. Αυτά όμως ο Καραπαπάς δεν τα έλεγε την περασμένη εβδομάδα. Στο 1-1 στο Καραϊσκάκη. Είχε κατεβάσει τη μουσούδα του, να πούμε, σαν ελέφαντας και δεν έλεγε τίποτα εκεί. Δηλαδή, εκεί στο 1-1 δεν μιλούσε. Γιατί φοβόταν ότι του πάρει το κεφάλι ο Μαρινάκης. Σήμερα, για να κάνει τον ωραίο και να μπει μες στο γήπεδο, πανηγύριζαν όλοι αυτοί. Εντάξει, θα μου πεις πρωτάθλημα πήρανε, να μην πανηγυρίσουν. Σωστό, γι' αυτό δεν λέμε και τίποτα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει έτσι κι αλλιώς έβλεπε την επόμενη μέρα, έτσι κι αλλιώς έβλεπε τον τελικό του κυπέλου. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα η οποία. Ήθελε να προετοιμαστεί, θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελικό του κυπέλου, εν όψη του τελικού του κυπέλου να είναι πανέτοιμος και αυτό θα κάνει φυσιολογικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε και τι έγινε με την λήξη του αγώνα από το Σέρτου Σεργιάδη, εδώ βλέπουμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Να πω ότι
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μάθουμε τι γίνεται με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Αν γίνει καμιά στραβή και ο Κρέσπο έχει κάποιο πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα θα είναι σε βάρος του ΠΑΟΚ, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Κρέσπο, εκτός αν τον έβγαλε για λόγους προληπτικούς. Πάντως, στο τέλος του αγώνα τον είδαμε τον Κρέσπο, ο οποίος πήγε και έδωσε συγχαρητήρια υποτικά, θα λέγαμε, στους παίκτες του Ολυμπιακού και καλά έκανε. Και στο τέλος ο Κρέσπο και ήταν μέσα στο γήπεδο. Τώρα αυτό δεν λέει και τίποτα, αλλά από ένα σημείο και μετά θέλουμε να μάθουμε, σε λίγο θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Κρέσπο, γιατί ο Κρέσπο είναι απώλεια. Αν δεν παίξει στο τελικό του κυπέλλου, ο Κρέσπο είναι απώλεια. Δεν πιστεύω να είναι κάτι, ίσως μπορεί να αισθάνθηκε κάποια ενόχληση και ο προπονητής τον έβγαλε. Φάνηκε όμως με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, εδώ τώρα τι φάνηκε. Φάνηκε ότι οι τρεις αλλαγές του Μαρτίνς ήταν αυτές οι οποίες έδωσαν τον αέρα του, κυρίως ο El Arabi και ο Ροντρίγκες, ο Αγκιμπού ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά οι άλλοι δύο σίγουρα, οι οποίοι δώσαν υποτίθεται έναν αέρα στον Ολυμπιακό με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα στην άμυνα με την απουσία του Κρέσπο και στη θέση του μπήκε ο Μιχάη. Θανάσης Δημόπουλος θα μας κάνει σχόλιο για το τι ακριβώς έχει γίνει, ο Θανάσης ο Δημόπουλος και Στέλιος Τεριάδης, και έχουμε και το Ρασβάν Λουτσέσκου να μας πει, να δούμε τι είπε μετά τη λήξη του αγώνα. Πλήρες ρεπορτάζ σας δώσουμε από την Τούμπα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η ώρα είναι 10 και 4 αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι τελείωσε στις 9. Έχουμε μία ώρα και ένα τέταρτο μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά θα πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον Θανάση του Δημόπουλου που παρακολούθησε το παιχνίδι. Αφού πρώτα σας πω ότι το σχόλιο του Θανάση του Δημόπουλου το προσφέρει το Κάπου στην Πολύχνη, το οποίο βρίσκεται στη Θήτα Καρυπίδη 9, στην Πολύχνη, με πολύ ωραίο περιβάλλον, με ουζομεζέδες. Εκεί σήμερα έγινε χαμός και πολύ λαό. Είδανε το παιχνίδι, ήταν τίνκα το μαγαζί, όπως κάθε φορά. Ήτανε τίνκα και πάντα έτσι γίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε και να ακούσουμε τον Θανάση του Δημόπουλου τι ακριβώς θα μας πει. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, Νίκο, το οποίο αδιάφορο μπορώ να σου πω, γιατί και ο κόσμος, όταν δεν συμμετέχει και ο κόσμος, λες να πάει 30.000 να πάει να δει αυτό το παιχνίδι. Λες είναι αδιάφορο, αλλά είδα να πάω πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλό, έβαλε καλό γκολ. Είδα παίκτες, το Σουάρες, ο οποίος έκανε φοβερή ενέργεια και εκεί πάλι ο Τσόλακ. Ο Τσόλακ, ο οποίος δεν την πρόλαβε την μπάλα, δεν είναι μπροστά του, είναι πίσω και έκανε την μπάλα προς τα πίσω σαν assist και έγινε το 1-0. Τώρα η αλλαγή του Κρέσπο στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί λες και κατέβηκε ο διακόπτης. Αυτό. Στην άμυνα. Αυτό. Δηλαδή βγήκε ο Κρέσπο και αμέσως η ομάδα δέχτηκε 2 γκολ. Δηλαδή εντάξει, εγώ τον Κρέσπο τον πάω σαν παίκτη, ξέρεις γιατί έχει μυαλό. Δηλαδή είναι πάντα στις φάσεις. Δεν είναι ο πολύ, λέμε, ο κατοστάρης, αλλά είναι πάντα στις φάσεις πρώτος. Γιατί παίζει με μυαλό. Τώρα ο ΠΑΟΚ, εντάξει, βέβαια, στο ξεχάσει αυτό το παιχνίδι, γιατί ο στόχος, όπως έλεγες και εσύ στο Fox 103,6, είναι πιο πολύ τώρα το κύπελλο. Ναι. Αλλά πρέπει να πάρει κάποια μάτς, γιατί να πάει να κρατήσει και τη δεύτερη θέση. Έχει 8 παιχνίδια χωρίς νίκη, λέω, με το σημερινό. Αυτό είναι... Είναι ρεκόρ αυτό τώρα για τον ΠΑΟΚ να μην έχει νίκη στα 8 παιχνίδια ισοπαλίες και ήττα. Εντάξει. Εκεί πρέπει να ψαχθεί λίγο ο κύριος Λουτσέσκου και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα ψυχολογικά για να κάνει και νίκη. Γιατί πρέπει να πάει με νίκη στον τελικό. Μην πάει με την ψυχολογία ότι δεν κερδίζω. Ναι, αυτό γιατί είναι... ο στόχος αυτός είναι αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι να κάνει μια προετοιμασία με αυτά τα δυνατά παιχνίδια και να πάει να παίξει μετά από δυνατά παιχνίδια. Θα παίξει τώρα με τον Άρη, θα παίξει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Θα παίξει ξανά με τον Ολυμπιακό κάτω στον Πειραιά. Άρα τρία μάτσια ακόμη τα οποία θα είναι δυνατά παιχνίδια φυσιολογικά. Εντάξει, όντως είναι δυνατά παιχνίδια πριν τον τελικό. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι ο κ. Λουτσέσκου δεν ρισκάρει ποτέ να κάνει να ξεκινήσει με δύο επιθετικούς. Πάντα όλο παίζει με έναν, το 4-3-3 και. Εντάξει, δοκίμασε μια φορά με δύο σεντρεφόρ, να δεις τι μπορεί να κάνεις. Θα μπορεί να το χρειαστείς. Όπως το δοκίμασε ένα παιχνίδι και του βγήκε. Ναι. Και σήμερα τον Ολυμπιακό. Ναι, με τον Ολυμπιακό και πήρε την πρόκριση. Ναι. Βάλε τον Ολιβέρα, ο οποίος
είναι παίχτης ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί ο άνθρωπος Προς το τέλος έβαλε Άκπο Μολιβέρα, προς το τέλος όμως, τα τελευταία λεπτά. 10 λεπτά δηλαδή, στα 10 λεπτά εντάξει, πρέπει να είσαι και τυχερός να πάρεις την μπάλα, να κάνεις τον γκολ, εντάξει, να ξέρουμε αυτά, επιθετική είμαστε και το ξέρουμε, Νίκο. Αλλά απλώς, βάλτον όπως θες να τον έχεις σαν παίχτη και να τον κερδίσεις, ναι, βάλτον 45 λεπτά, σιγά σιγά, για να του δώσεις μέχρι τον τελικό, να του δώσεις τα πατήματά του τα καλά και να αποκτήσει ψυχολογία, να κάνει κάποιο γκολ και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Κατάλαβες? Ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι το γεγονός ότι από την αρχή το μάτς το σημερινό ήταν λίγο ψιλοκρύο γενικά σαν παιχνίδι. Δεν το είχαν πολύ σε εκτίμηση ούτε καν οι φίλαθλοι ούτε κανένας. Δηλαδή το μάτς το είχαν ότι εντάξει μόνο και τι μας νοιάζει τώρα κλπ. Δεν είναι έτσι. Δεν έπρεπε να χάσει ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του από τον Ολυμπιακό για λόγους γοήτρου. Για λόγους γοήτρου. Καθαρά. Και με ανατροπή το χειρότερο αν δεν το χει. Το χειρότερο. Εντάξει, το χειρότερο ναι, αλλά. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια ιστορία που λες ότι πάω να παίξω με τον Ολυμπιακό. Δεν έχω κανένα στόχο, θα έλεγε ένας από πλευράς ΠΑΟΚ, να διεκδικήσω κάτι κλπ. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν πρέπει να χάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Όλη η ιστορία εκείνη. Η Τούμπα είναι Τούμπα, Νίκο, και πρέπει όποιος μπαίνει μέσα στην Τούμπα να χάνει. Δεν υπάρχει ήττα. Θες φιλικό, θες μικρή ομάδα, θες μεγάλη ομάδα, θες η Μπαρτσελόνα, θες άλλο ΠΑΟΚ. Μέσα στην Τούμπα πρέπει να κερδίζει. Γιατί έτσι το έχουν εκεί φιλάθλοι. Εμείς που τα ακούμε κάθε μέρα στο Focus 103,6, πάντα θέλουν νίκη. Με όποια να παίξουν. Δεν έχει το πάθεια ο κόσμος. Καταλάβες. Σωστό. Η ήττα αυτή είναι ήττα γιατί χάνεις από έναν Ολυμπιακό που με αυτόν έχεις κόντρα. Πρώτον, έχει ο πρόεδρός σου κόντρα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και όλα τα άλλα. Άρα πρέπει τον πρόεδρό σας να τον ευχαριστείτε. Όχι να χάνετε ένα-δύο. Πάντως να πω το εξής ότι την... Αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του Κυπέλλου, γιατί το πρωτάθλημα ήταν χαμένο, Θανάση, εδώ και καιρό. Δεν είναι τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ το έκανε στο Κύπελλο. Πήρε την πρόκριση, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Ολυμπιακός ήθελε να την πάρει όσο τίποτα άλλο την πρόκριση. Και του την πήρε ο ΠΑΟΚ. Εκεί είναι ένα πάρα πολύ θετικό 0-0-1-1, αλλά την πήρε, έτσι. Αυτό μετράει. Πονάει. Τώρα από εκεί πονάει. Μετράει. Βέβαια πονάει. Δεν πονάει. Τι να λέμε τώρα. Αυτό πονάει περισσότερο. Και σήμερα πήγαν να δείξουν. Να σου πω κάτι, ότι όλο το χρόνο παίζει για δύο τίτλους. Ένας είναι το κύπελλο και ένας το πρωτάθλημα. Σωστά. Γι' αυτό παίζει. Άρα ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, τον ένα τίτλο που φοβόταν ότι κάποια στιγμή μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα έτσι πως έπαιζε. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις δύο ήττες με Άρη και με Παναθηναϊκό, να ξέρεις ότι θα είχε άγχος ο Ολυμπιακός. Αλλά όταν είσαι 13 πόντους μπροστά, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να χάσει το πρωτάθλημα. Για το κύπελο, όντως πονάει, γιατί αποκλείεσαι στην έδρα σου. Δεν αποκλείεσαι στην Τούμπα, αποκλείεσαι στην έδρα σου, στον κόσμο σου. Και αυτό είναι που πονάει πιο πολύ, το 1-1. Σωστό. Και θα πάει ο Ολυμπιακός, πάω τελικό και θα μείνει ο Ολυμπιακός να βλέπει την τηλεόραση. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό ήταν αυτό που πόνεσε περισσότερο ήταν ο αποκλεισμός. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Αυτοί θέλαν να περάσουν, αν περνούσανε. Στον τελικό παίρναν και το πρωτάθλημα, θα ήταν κούκλοι και θα βλέπαμε τι θα γίνονται στον τελικό. Αλλά θα ήταν τώρα, δεν του έκατσε. Αυτό είναι το θέμα. Μα κοιτάξτε, πήγε η θύρα 7, δεν πήγε και του είπε ότι θέλουμε τον ντάμπ. Βέβαια. Πήγε κάτω στα γήπεδα τα βοηθητικά και του είπε: εμείς στο Ρέντι θέλουμε τον ντάμπ. Τώρα πήγε εκτός από τη θύρα 7, Θανάση, πήγε και ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, πήγε στα αποδυτήρια. Μετά το 3-2 με τα Γιάννενα, αγκομαχώντας που πήραν τα Γιάννενα στο 98 και τους είπε ότι κοιτάξτε να μην κάνετε καμιά γκέλα και δεν πάρετε είτε πόντο στην Τούμπα κλπ. Πόντο πρέπει να πάρει στην Τούμπα για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί και με Χ Ολυμπιακός σήμερα έβγαινε. Και με Χ έβγαινε πρωταθλητής. Αυτό είναι. Άμα ήταν άλλη βαθμολογική κατάσταση, σήμερα θα είχε 30.000 κόσμο και θα πέφτε καρφίτσα. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα ναι. Ο κόσμος. Δεν ήρθε γιατί ξέρανε και οι ίδιοι ότι είναι αδιάφορο το παιχνίδι αυτό για τον ΠΑΟ, ναι. Γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ναι. Πάντως να πω το εξής. Ήταν δύο πόντους Ολυμπιακός μπροστά και πήγαινε για πρωτάθλημα ΠΑΟ τώρα και με μία νίκη πήγαινε πρώτος. Ξέρεις τι θα γινόταν στην Τούμπα. Κόλαση. Ναι. Να πω το εξής. Όχι ότι η εικόνα του ΠΑΟ ήταν καλή, αυτό να το πούμε στον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο ζόρι σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχασε ο ΠΑΟΚ και τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν είχε κανένα
ζόρι ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει τον Ολυμπιακό για λόγους γοήτρου. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα δεν τον κέρδισε. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, πήρε και το πρωτάθλημα. Κάτι που θα το έπαιρνε την άλλη Κυριακή ή τη μεθεπόμενη. Δεν υπήρχε ποιος να το χάσει. Και τι έγινε. Τώρα θα βγουν αύριο και θα πανηγυρίζουν. Αυτοί που δεν γράψανε ποτέ ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, μέσα στην έδρα του, μέσα στο Καραϊσκάκι, ότι μεγάλη σήκωση, το σήκωσε μέσα στην Τούμπα και να είχαμε να λέγαμε τα γνωστά αυτά τα οποία διαβάζουμε τόσα χρόνια. Τα ξέρουμε απ' έξω. Από τώρα τους διαβάζω ότι θα γράφουν αύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, τα ξέρεις. Ναι, αυτό. Εντάξει, το σήκωσε στην Τούμπα. Να είχαμε να θυμίσω. Κάποιος θα έχει αυτό τον τίτλο αύριο. και θα υπονομεί διάφορα. Δεν το σήκωσε όμως το Καραϊσκάκι, του έπεσε στο Καραϊσκάκι η πρόκριση. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Κοίταξε, απλώς τώρα ο ΠΑΟΚ και ο κύριος Λουτσέσκου πρέπει να κοιτάξει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι ντεφορμέ. Βλέπω τον Κούρτιτς, δηλαδή τα καλά χαρτιά του ΠΑΟΚ είναι ντεφορμέ. Δηλαδή ο Κούρτιτς δεν τον είδα καθόλου. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί σήμερα, δεν μπήκε αλλαγή. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι βαρόμετρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να ανεβάσουν απόδοση. Γιατί όπως αν γυρίσει και ο Βιερίνια. Γιατί ο Βιερίνια μπορεί να είναι 35 χρονών, αλλά σε κάποια παιχνίδια δίνει το πάθος στο τζαμπουκά και την ψυχολογία μες στο παιχνίδι. Ναι, ναι, παίζει ρόλο. Που έχουμε παίξει ποδόσφαιρο και ξέρουμε, ο έμπειρος παίχτης πάντα σε βοηθάει σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά δεν το συζητάμε. Και ο Ζήφκοβιτς πρέπει να ψαχτούν σαν απόδοση, γιατί δεν έχουν καλή απόδοση τώρα στα τελευταία παιχνίδια. Και πρέπει να το δούνε και πριν πάνε στον τελικό, πρέπει να βρουν τη φόρμα του. Ή πρέπει να μιλήσω ο προπονητής, τι συμβαίνει, γιατί δεν βάζει τα πόδια σας. Γιατί από τότε που έπεσε στο τραπέζι ότι για μία μεταγραφή του Κούρτιτς δεν τον ξαναείδα εγώ να παίζει μπάλα μετά στην 11η. Τον είδα όλο παθητικό, τον έβλεπουμε στο γήπεδο. Καταλάβατε. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον την όλη αυτή η εξέλιξη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πω ότι δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να σχολιάσει, Θανάση, πάνω σε αυτό το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, εγώ σου είπα και από την αρχή ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να το κερδίσουν, αλλά δεν κεγώσανται. Άλλο να καίγεσαι. Δηλαδή, μπορεί να έχουν το μυαλό τους αυτή τη στιγμή πιο πολύ στο κύπελο. Μην χτυπήσουν, μην κάνουν, γιατί θέλουν να παίξουν. Αυτό είδα και εγώ. Αυτό είδα και εγώ, ότι το θέμα ήταν ότι προσέχανε λίγο και τα ποδαράκια τους, λίγο από ό,τι είδα. Άλλωστε έβγαλε και τον Κρέσπο έξω, για προφανώς είχε κάποιο τραυματισμό ή τέλος που φοβήθηκε τραυματισμό για τον Κρέσπο. Πρέπει να τον κρατήσει τον Κρέσπο, έτσι είναι. Εντάξει, θα δούμε τι ακριβώς. Το μυαλό της, αμυντικά είναι το μυαλό της ομάδας, Νίκο. Ναι, ναι. Δηλαδή έχει με την εμπειρία του, βλέπεις πριν πάει μπάλα, έχει πάει αυτός δηλαδή με το μυαλό του, είναι έξυπνος παίχτης. Και φάνηκε με το που δέχεσαι τώρα δύο γκολ μέσα στην Τούμπα, γιατί θα μου πεις ο Μιχάη δεν είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Αλλά ο Κρέσπο είναι έμπειρος και βλέπει πιο πολύ το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή διαβάζει πιο πολύ το μάτς και βοηθάει όλους τους παίκτες. Μάλιστα. Ωραία, Θανάσαρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Σχόλιο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το σχόλιο του Θανάση του Δημόπουλου γίνεται με την υποστήριξη από το κάπου στην Πολύχνη. Με ωραίο περιβάλλον, με ουζομεζέδες φοβερούς, με καφέδες, με μεταδόσεις αγώνων. Μπορείτε να το επισκεφτείτε, Θήτα Καρυπίδη 9 Πολύχνη, και να πίσω από το Δημαρχείο της Πολύχνης, και να απολαύσετε έτσι μια ωραία βραδιά εκεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά. Να πω ότι είναι γεγονός ότι η σημερινή ήττα του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό μπορεί κάποιος να τους πίκρανε πολύ λογικά. Αλλά εγώ απορώ με κάποιους από τον Ολυμπιακό που πανηγυρίζουν. Για ποιο λόγο πανηγυρίζετε, ρε παιδιά? Για ένα πρωτάθλημα το οποίο σας το χάρισε βέβαια ο ΠΑΟΚ, αλλά το είχατε κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Επειδή το πήρατε σήμερα μέσα στην Τούμπα και επειδή ήταν πολύ μεγάλος ο πόνος από τον αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλου, μάλλον ο πόνος του αποκλεισμού από τον τελικό του κυπέλου ήταν πάρα πολύ μεγάλος από ό,τι φαίνεται, και σήμερα πήγατε να τα βγάλετε τώρα, να βγάλετε τα εσώψυχά σας. Πάμε να μάθουμε τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια φυσικά. Από το Στέλιο Στεριάδη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Και δεν νομίζω να είναι καλή η βραδιά για τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Σίγουρα το λέγαμε πριν το μάτσο ότι κανείς δεν ήθελε να δει τον Ολυμπιακό να το σηκώνει μέσα στην Τούμπα. Είναι μια βραδιά η οποία, αν μη τι άλλο, μπορεί να φέρει προβληματισμό στον ΠΑΟΚ. Όχι τόσο ότι έχασε τον Ολυμπιακό, όσο το γεγονός ότι ήταν μια εμφάνιση Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέχρι ήταν καλό. Στο δεύτερο ξαφνικά
βγήκε ο Κρέσπο και βγήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού που μπήκαν μέσα ήταν οι Fantastic Four. Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ δεύτερο μήχρονο ήταν άλλη ομάδα, ήταν εκτός τόπου και χρόνου στο δεύτερο μήχρονο. Μέχρι και ο Ζίβκοβιτς που πέρασε ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Εικόνες που σίγουρα δεν άρεσαν σε κανέναν που τις έζησε στην Τούμπα, όποιος ήταν στην Τούμπα. Και αυτό που κρατάω και αυτό που έχω στο μυαλό μου, Νίκο, είναι ότι αυτή η σεζόν για τον ΠΑΟΚ είναι ένα τρενάκι του τρόμου. Είναι ένα ασταμάτητο roller coaster που λένε στο χωριό μου. Πότε υπάρχει χαρά, πότε υπάρχει κατραπακιά. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Αν σκεφτούμε ότι πριν από μια εβδομάδα ακριβώς, περίπου τέτοια ώρα, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε την πρόκριση στον τελικό, στο Καραϊσκάκι. Ναι. Και σήμερα, ναι. Και σήμερα ο Ολυμπιακός περνάει νικηφόρα από την Τούμπα. Σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι για πέμπτο σερί παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και επίσης ότι έμεινε για 8ο παιχνίδι συνεχόμενο χωρίς νίκη. Ναι. Από δικαιολογίες μπορούμε να πούμε πάρα πολλές. Ότι σίγουρα ότι υπήρχαν προβλήματα τραυματισμών, ήρθε του Ζίβκοβιτς η ίωση στο ξεκίνημα, ήρθε του Κρέσπο στο ημίχρονο. Αλλά και πάλι δεν είναι η εικόνα ομάδας αυτή στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστό. Δεν πήρε ποιητή τιμή για τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω, Νίκο, ότι δεν θα άρεσε ούτε στον Ιβάν Σαββίδη αυτό που είδε μετά το τέλος του αγώνα. Ποιο, που μπήκανε και πανηγυρίσανε. Ναι, είμαι σίγουρος ότι έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική συζήτηση. Μην πω κάτι παραπάνω. Ναι, δεν έπρεπε να χάσει ο ΠΑΟΚ, το είπαμε. Δεν έπρεπε, καταρχάς, ούτε ισοπαλία δεν έπρεπε να φέρει. Απλά με την ισοπαλία θα ήταν λίγο πιο ισορροπημένο το... Θα ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση με ισοπαλία. Τώρα με ΙΤΑ. Και από ποιον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε μια συμπεριφορά σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ, η συμπεριφορά του Ολυμπιακού ήταν ότι έχει αγέλια η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Ο άλλος αφήνει το Σοάρες και περνάει. Και ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία, στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το κακό φεγγάρι του Ολυμπιακού και να κάνει και 2-0 ακόμα. Αλλά αντί να εκμεταλλευτεί ότι ο Ολυμπιακός ήταν χαλαρός και είχε κάποιους παίκτες σε κακή μέρα, στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε και ήταν μια ομάδα σαν να μην ήταν ο ΠΑΟΚ ή σαν να ήταν το σκορ 3-0. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα ότι ο Μιχάη έπαιξε στα πρώτα 15 λεπτά σαν να παίζει πρώτη φορά στην καριέρα του. Mm-hmm. Ο Μιχάη μπήκε μέσα και μετά που έπαιξε καλά, μετά το 1-2, τι να το κάνω. Και τι να το κάνει και ο προπονητής. Στο τέλος του αγώνα υπήρχαν και δηλώσεις του Λουτσέσου, τις οποίες σε λίγο θα δούμε. Απλώς υπήρχε κάτι άλλο που, γιατί είδαμε προηγουμένως τον Καραπαπά να προκαλεί εκεί να κάνει κάτι χειρονομίες, κάτι αυτά κλπ. Νίκο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ και το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ έδωσαν το δικαίωμα στον Καραπαπά να πανηγυρίσει μέσα στην Τούμπα. Ας έκαναν αυτά που έπρεπε για να ήταν τουμπεκί ο Καραπαπάς. Αυτό το μάτσα ας αποτελέσει καμπανάκι για όλους τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει το βουλινό στο συγχωρεμένο πρόεδρο για να κάνει γύρω του θριάμβου όπως έκανε τότε η ΑΕΚ στις αρχές του 90. Εδώ είναι η φάση που κάτι κάνει εκεί, πανηγυρίζει, μπήκε μέσα, πανηγύριζε. Άνοιξε διάλογο με την Εξέδρα. Και καλά, αυτό που τα λέμε, Νίκο, τώρα ξέρεις ποια είναι η γνώμη για τον Καραπαπά, αλλά από τη στιγμή που είναι καβαλαστάλογο, καλά έκανε. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα εδώ μέσα. Όταν όμως Α, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Σε ακλαμμένο δειλινό ήταν. Ναι, όχι, η διαφορά πολιτισμού, η διαφορά νοοτροπίας των δύο ομάδων, φάνηκε ότι όταν πήρε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση, κανείς δεν άνοιξε διάλογο με την Εξέδρα στο Καραϊσκάκι. Ο Καραπαπάς μια χαρά κουβέντα άνοιξε με την Εξέδρα. Αυτή είναι προκλητική, ρε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά δυστυχώς, Νίκο, ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαίωμα, γιατί αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να προκαλέσει πιο μεγάλη φθορά στον Ολυμπιακό, ακόμα και αν το έπαιρνε στο Βικελίδης ή ακόμα και αν το έπαιρνε. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ωραία. Τώρα, άλλο τίποτα υπάρχει? Υπάρχει ανησυχία για τον Κρέσπο. Μάλλον υπάρχει πάλι φλάση. Ο Κρέσπο, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό αλλά το και πάλι, δεν δικαιολογείται και πάλι να βγαίνει ο Κρέσπο και να κρεμάει η ομάδα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία που μπήκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι από την πλευρά του Λίρατζη και του Μούργκ. Και τα δύο γκολ μπήκαν από εκείνη την πλευρά.
Ναι, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, η παίκτη του ΠΑΟΚ ήταν εικόνη. Δεν κουνήθηκε κανένας. Νομίζω, όχι καμπανάκι, βάρεσαν τα καμπαναριά σήμερα και είμαι σίγουρος ότι... όχι είμαι σίγουρος. Από εδώ και πέρα το μοναδικό που θα πρέπει να είναι αυτονόητο για να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις του σημερινού είναι να πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ. Μα αυτός είναι ο στόχος. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο τώρα, επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ. Με την ήττα που κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, ο Άρης θα κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα πάει με τις παντόφλες του Χαριλάου. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Θα πάει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο εμένα να κατέβω να παίξω. Ο Άρης Ολυμπιακός, ο Άσος θα είναι στο 1-30. Θα κερδίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό. Η διαφορά θα μειωθεί και άλλο από την τρίτη θέση. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει να παίξει ένα τελικό στα Γιάννενα. Θα πρέπει να πάει να κερδίσει τα Γιάννενα. Που τα Γιάννενα είναι μια καλή ομάδα. Ναι. Και δεν είναι ομάδα η οποία κάνει δημόσιες σχέσεις. Το έδειξε και με τον Ολυμπιακό, το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό, το έδειξε και με την ΑΕΚ. Το έδειξε και με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τίθεται ένα αμφιβόλο και δεύτερη θέση πλέον. Είναι μια ευκαιρία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ξυπνήσουν λίγο. Ο ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα μετά από αυτό έχει την Κυριακή. Εντάξει, την Κυριακή. Την Κυριακή παίζει στους Σωσιμάδες με τον Μπαζιάννενα. Επίσης, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος, πρέπει να κάνει 2-2. Στα Γιάννενα και Τετάρτη με τον Άρη. Ναι. Αλλιώς στην Τούμπα. Καλή νύχτα, Μαργαρίτα, ναι. Αλλιώς ναι. Ούτε δεύτερος θα βγει. Ναι. Υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι. Γι' αυτό και δεν μίλησε κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα, από ό,τι είδα. Γενικότερα και. Δεν εμφανίστηκε κανείς από πλευράς ΠΑΟΚ όσο ήμουν έξω από το γήπεδο. Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει μια εσωτερική συζήτηση για ό,τι έγινε σήμερα. Γιατί, ένα κομμάτι το καταλαβαίνω ότι η ομάδα είναι ξεζουμισμένη, όπως είπε ο Λουτσέσκου. Ναι, αλλά δεν μπορεί μια ομάδα ξεζουμισμένη στο πρώτο ημίχρονο να είναι καλή και στο δεύτερο να μην υπάρχει στο γήπεδο. Ωραία να γράφουμε ωραία λόγια. Είναι ωραίο έτσι να γράφει ο καθένας από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Κείμενα ωραία για την ομάδα του Λουτσέσκου, για την νοοτροπία και όλα αυτά. Αλλά σήμερα ήταν ένα, τι να πω, μια κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Και το χειρότερο είναι ότι από εκεί που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει λίγο πρόβλημα στον Ολυμπιακό, δημιουργείται πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Με τη λήξη του αγώνα υπήρξαν αποδοκιμασίες. Με τη λύση του αγώνα, φυσικά αποδοκιμασίες όχι προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προς τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι κάποιος μάλιστα από το τεχνικό team του Ολυμπιακού έβγαλε και ένα κύπελο από την τσαλά του και το σηκώσανε μέσα στην Τούμπα. Αυτό τι κύπελο ήταν αυτό, ψεύτικο ένα. Ναι, ψεύτικο ένα. Πήραν ένα. Αυτό πολλά που έχουν εκεί στη συλλογή που τα ραδιάζει κάθε χρόνο ο Μαρινάκης και το έφερε εκεί και το σήκωσαν. Μάλιστα. Έξα λοιπόν την αλήθεια, φωτογραφίες μέσα στην Τούμπα. Σίγουρα οι εικόνες οι οποίες. Εγώ θα το πω είναι λίγο βαρύ, αλλά είναι ντροπιαστικές για τον ΠΑΟΚ. Απλώς να πούνε και πού θα βρίσκονται 21 Μαΐου αυτοί όλοι. Σε ποια πιτσαρία. 21 Μαΐου, Νίκο, να συζητάμε για να έχει πάρει ΠΑΟΚ το κύπελο. Σε ποια πιτσαρία. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να πούμε ή να δούμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τι δήλωσε ο Ρασβάν. Μόλις έχουν ανέβει και οι δηλώσεις του στο ΠΑΟΚ TV, το λέω για τα παιδιά που είναι στην παραγωγή. Ναι. Μου ήρθε η ειδοποίηση ότι έχουν ανέβει οι δηλώσεις του Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ TV. Ωραία, ας το δουν λίγο τα παιδιά από την παραγωγή. Αν θέλω να τους το στείλω. Ναι, στείλ το. Στείλ το για να το προβάλλω. Νομίζω να το ότι έχει μιλήσει πιο πολύ ώρα από το... Μισό λεπτό. Έχει μιλήσει πιο πολύ ώρα από ό,τι μίλησε στο συνομιτικό. Ναι. Έτσι όπως είδα εγώ τουλάχιστον από πάνω. Μόλις το έχω στείλει στα παιδιά στην παραγωγή, μπορούν να το παίξουν. Κρέσπο, προφανώς θλάση. Ο οποίος Κρέσπο ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Ξεκάθαρα. Ζίβκοβιτ με ίωση έπαιξε και ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα προβλήματα δεν σταματάνε για τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Και ο Τσιγκάρας έπαιξε αναγκαστικά σήμερα, Νίκο. Γιατί στην 11 κανονικά ήταν να μπει ο Ζίβκοβιτ. Ναι. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει ο Ζίβκοβιτ, είχαμε το εξής. Μπήκε ο Τσιγκάρας μέσα, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος να παίξει και φάνηκε το παιδί. Μπήκε ο Τσιγκάρας, έπαιξε εξάρι και πήγε ο Σοάρες δεκάρι. Γιατί κανονικά το σχήμα ήταν με Σοάρες Κούρτιτς. Ζίβκοβιτς, Μητρίτσα, Μούργ. Έτσι θα παίζανε. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα να πω το εξής, ότι το παιχνίδι αυτό έχει τελειώσει. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η επόμενη μέρα με τον Κρέσπο, τον τραυματισμό του, γιατί είπες για θλάση μίλησες. Όλα δείχνουν ότι είναι θλάση. Άμα το πρόλαβε, που... αυτό λέγαμε και στη Γάνδη ότι το πρόλαβε, αλλά δεν το πρόλαβε. Το τρενάκι, Νίκο, το roller coaster τη φετινή σεζόν συνεχίζεται. Όπως λέει και η παροιμία, πότε άσπρα, πότε μαύρα. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα από το Ζενίθ στον Αδύρ. Μάλιστα. Από την πρόκριση στο τελικό, μια εβδομάδα ακριβώς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και ενδεχομένως το ερωτηματικό είναι που ο ΠΑΟΚ είχε 8 παιχνίδια χωρίς νίκη. Κάτι που είχε να γίνει μια δεκαετία περίπου. Πόσα χρόνια είχε να γίνει αυτό, δηλαδή μιλάμε. Από το 2015-2016. Είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα. Όχι απλά. Αυτό είναι. Δεν περιποιεί η τιμή. Είναι, τώρα ξέρεις ποια είναι η άποψή μου για τον προπονητή Λουτσέσκου και έχουμε διαφωνήσει αρκετές φορές. Αλλά αυτό είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Να έχει να κερδίσει 8 μάτσο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις, να χρυσώσουμε το χάπι. Okay, ο ΠΑΟΚ πήρε 2 ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό, πήρε την πρόκριση στο τελικό. Okay, όλα καλά. Βέβαια το χαρήκαμε όλοι. Πανηγυρίσε η ομάδα. Δίκαια. Πολύ καλύτερο στα 2 μάτσα από τον Ολυμπιακό. Αλλά έχει να κερδίσει από 30 Μαρτίου. Πριν ακόμα αρθούν οι περιορισμοί για τον κορονοϊό. Ναι. Τελευταία νίκη στο ΟΑΚΑ 30 Μαρτίου με τον κόλ του Τσόλακ. Ναι. Αυτό τώρα σίγουρα, δηλαδή, πρέπει η ομάδα να κερδίσει τώρα. Και όχι απλά πρέπει, 7 φορές πρέπει. Γιατί ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το Χαριλάο. Ο καθένας ας το πάρει όπως θέλει. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Μακάρι να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για τελικό στα Γιάννενα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει τελικό στα Γιάννενα. Δηλαδή ο τελικός είναι 21 Μαΐου. Μέχρι τότε δηλαδή ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, θα έχει αυτές τις εμφανίσεις. Δηλαδή ένα ημίχρονο καλό και ένα κακό. Μάλιστα. Είναι μια καλή ευκαιρία να χτύπησαν οι καμπάνες σήμερα, να ανασκουμπωθούν όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί η σεζόν δεν έχει τελειώσει και δεν είναι μόνο ο τελικός. Ο τελικός είναι στις 21 Μαΐου, εντάξει, πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας, θα είμαστε εκεί. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν άλλα τόσα μάτια στο πρωτάθλημα και πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο και η δεύτερη θέση. Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο. Εντάξει, αν έχεις κάτι άλλο, διακόπτεις και ενημερώνεις, έτσι. Τετάρτη επόμενη υποχρέωση, στις 6 ώρα νομίζω το μάτς στους Ζωσιμάδες, με τον Μπαζιάννενα. Και Τετάρτη με τον Κυριακή, συγγνώμη, με τον Μπαζιάννενα. Τετάρτη με τον Άρη. Κυριακή και Τετάρτη με τον Άρη. Την επόμενη Κυριακή Καραϊσκάκη. Τη μεθεπόμενη Τετάρτη Παναθηναϊκός. Και 21 Μαΐου θα γίνει το τελικό. Εκεί όπου 21 Μαΐου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σήμερα είχαμε και την πρώτη σύσκεψη. Αύριο έχουμε τη δεύτερη και την πιο σημαντική. Αυτό λίγο θα μας πεις για τα εισιτήρια τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Τα εισιτήρια, οι δύο ομάδες έχουν μια κοινή γραμμή πλεύσης. Ζήτησαν από 22.000 και επειδή φαντάζομαι ότι εκεί οι δύο ομάδες γνωρίζουν ότι η ΕΠΟ και η αστυνομία λίγο δύσκολο να συμφωνήσουν σε αυτόν τον αριθμό, τουλάχιστον έβαλαν ένα πλαφόν να μην πέσει κάτω από 17.000 ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν. Μάλιστα. Αύριο είναι η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης. ΕΠΟ, αστυνομία, ΙΠΑΕ των δύο ομάδων, η τμήματα ασφαλείας, γιατί θα αποφασιστεί και το πώς θα γίνει η κάθοδος των φίλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Και επίσης να πούμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ βρήκε σύμφωνο και τον Παναθηναϊκό αλλά και την ΕΠΟ. Προφανώς θα υλοποιηθεί κιόλας για τις τιμές των εισιτηρίων να είναι σε δύο διαφορετικές κλίμακες. Η μία 10 ευρώ στο πάνω διάζωμα και η άλλη 20 ευρώ στο κάτω διάζωμα. Ή 15-25 τέλος πάντων, να υπάρχει λίγο μια διαφορά στις τιμές. Λογικά θα υλοποιηθεί αυτό αφού συμφώνησε και ο Παναθηναϊκός. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Να πάμε τώρα να δούμε τι δηλώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τη δήλωση μάλλον, μετά το τέλος του αγώνα, ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου. Olympiakos had the option of bringing in quality players in the second half, especially in the offense.
why PAOK couldn't react at all at this period of time, and if the changes could come faster in the game in order to help the team play better in the second half. The problem is this: in this moment, we don't have the players that could have give us what we wanted. And in this program, hard program, some players were forced to play without having the possibility of substitution. Enter with two strikers. Okay, this is a situation when we have to attack. The other was Stefan. Stefan played 90 minutes 2 days ago against AEK. So we were in this moment, with too many players out, and this affect the situations, the decisions, and affect finally the team, because I told you, it's not easy to our schedule. If it worries you the fact that the team from one point of the first half until 70 minutes didn't have the performance that you expected, even if you consider that from the first half? From 25 minutes until 70. And if you are afraid that this thinking about the cup final could have the team disoriented for the second half? First of all, I don't agree, because the first half was a good first half. With normal moments, and also Olympiacos try to come back in the game, with moments in which we could have taken more advantage from the game. We were 1-0 up, and after some important actions that we didn't take the last good decision to make 2-0. The bad period of us was immediately in the second half, when practically we didn't have the aggressivity from the first half. We didn't press. We didn't let. We let the opponents to control the ball. And when they control the ball, they are very dangerous, because they have this quality. And like this, they score 2 goals. After, it was a moment when, because of the result, they made a step back. Because of the players that entered, and knowing that we don't have anything to lose as result in that moment, we dominated and we created 1-2 opportunities that could have finished with another goal and to end the game with 2-2. But the reality is that we are at the end of this hard period, squeezed, and with players that are out because of injuries, and this is the most important problem, because having them, it would have been easier to manage different and manage for freshness. We were also unlucky to lose Crespo after first half. And is this, but from tomorrow, 2 days, 3 days, 4 days, important players will come back, and the team will be as has to be, and will prepare well the final. Because finally the target for us is this, the final, and we know very well. Being also concentrated for the league games. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν έχει άδικο σε αυτό που είπε. Έχει πολλά προβλήματα, έχει απουσίες, έχει αδυναμίες. Κάποιοι παίκτες θα επιστρέψουν αργότερα. Σήμερα προσπαθούσε να βρει παίκτες να βάλει. Είπαμε ότι και από τη στιγμή που, ας πούμε, έλειπε ο Μπίσεσβαρ, ένας παίκτης εκτός του Φιλίπε Σοάρες, ο οποίος είχε κάποιες εξάρσεις, ένα παίκτη ο οποίο να περάσει σωστά την μπάσα και λοιπά εκτό του Μπίσεσβαρ δεν υπάρχει. Πρέπει να αποκτηθεί. Πρέπει να πάρει τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Υποχρεωτικά πρέπει να πάρει τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Όπω πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και ακόμα ένα center back. Δεν μπορεί ο Κρέσπο να παίζει ένα μάτσο, δύο να είναι έξω. Οι θλάσει αυτά, η ηλικία, όλα έχουν θέματα εδώ, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Κρέσπο, και ο Βιερίνια, 35 χρόνων αυτοί, δεν μπορεί να του υπολογίζει ότι θα παίξουν όλη τη χρονιά. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα δει. Είναι σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να τα δει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι ο προπονητής έδωσε ένα μήνυμα και είπε ότι το κύπελο είναι όλη η ιστορία. Έχουμε στόχο να πάρουμε το κύπελο, είπε. Αυτό είπε ο κύριος Λουτσέσκου. Και αυτό είναι και το τελικό, ας πούμε, το οποίο θα επιδιώξει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Είναι μια βραδιά στην οποία έχουν, όπως αν θα μπείτε στο chat, δεν άνοιξα κλπ. Αλλά έχω τα μηνύματά μου ότι έχουν μπει πάρα πολλοί φίλοι, αγαπημένοι φίλοι από τον Πειραιά από κάτω. Αυτοί δεν εμφανίστηκαν, παιδιά. Όταν
ο ΠΑΟΚ περνούσε μέσα στον Πειραιά, μέσα στο Καραϊσκάκι, στο τελικό του κυπέλλου, εσείς πού ήσασταν κρυμμένοι όλοι? Είχατε πάει για πίτσα μπύρα, είχατε σκεπαστεί από το πάπλωμα, τώρα ξαφνικά εμφανιστήκατε επειδή έγινε μία νίκη μέσα στην Τούμπα, την αδιάφορη Τούμπα, τον αδιάφορο ΠΑΟΚ. Όλη αυτή την ιστορία, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, επομένως, να πω ότι ενώ είναι στο 0-0 το παιχνίδι της Real με την Manchester City και υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς της Real για το διαιτητή, για τον Ιταλό διαιτητή, έληξε το πρώτο ημίχρονο, 0-0 τα πρώτα 45 λεπτά. Δεν γίνεται κάτι σπουδαίο, δεν είναι σπουδαίο μάτς. Μέχρι στιγμής από ό,τι ρίχνουν κλεφτές ματιές που και που, δεν είναι σπουδαίο το παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο θα δούμε τι θα γίνει. Εμείς πάντως θα σας πούμε ότι να ξέρετε ότι υπάρχει μια καταπληκτική πραγματικά προσφορά την οποία κάνει το θέατρο Βεργίνα. Και όταν λέμε προσφορά που κάνει το θέατρο Βεργίνα, μιλάμε για την παράσταση η οποία αυτή τη στιγμή παίζεται εκεί, η μουσική σάτιρα του Μάκη Δελαπόρτα και του Στέλιου Παπαδόπουλου που λέγεται εδώγελάμε.gr. Είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο αυτή η μουσική σάτιρα με κέφι, χορό και τραγούδι. Μην τη χάσετε. Πάμε να δούμε και τους υποστηρικτές μας και επιστρέφουμε. Μαζί μας ήταν η S4 Security, η S4 Premium Security Services, η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα, αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη και λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό. Υπηρεσία φύλαξη εγκαταστάσεων, περιπολιών και εκδηλώσεων. Δύναμή μας οι άνθρωποι μας, Φώτης Μπινόπουλος και συνεργάτες. Η νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11, νοσοκόμα και γιατρός για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορείτε να καλέσετε για μία απλή ένεση ακόμη και για μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική. Δημήτρης Γαϊδαρτζής, Μανώλης Γαϊδαρτζής και όλο το team. Ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, Μαρίνο Αντίπα 43, είναι την Τζάμπο Ανατολικής Θεσσαλονίκης, χοντρική λιανική από τον Καπίταλη. Για όλη τη Βόρεια Ελλάδα τα κορυφαία ελαστικά και ζάντες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αν έχετε κατοικίδια μην ψάχνετε αλλού. Pet Shop 88, Κώστας Παρασκευόπουλος και όλο το team σας περιμένουν. 7.000 προϊόντα. Κάντε την παραγγελία σας μπαίνοντας στο petshop88.gr και θα έρθει στο σπίτι σας το προϊόν την επόμενη μέρα. Και φυσικά υπάρχει και επιβράβευση τακτικών πελατών με έκπτωση. Αν έχετε χαλασμένες οικιακές συσκευές, ο Κοσμάς Κωστόπουλος και οι συνεργάτες στην οικοανταλλακτική της φτιάχνει όλες. Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Εθνικής Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά, μετά το στρατόπεδο Νταλίπη, 6907-857-611. Το Man to Man είναι μια νέα πρόταση στο χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδυσης. Μοντέρνο ντύσιμο, αλλά και πιο κλασικό ντύσιμο, σε μεγάλη γκάμα ρούχων. Θα πάθετε την πλάκα σας με την γκάμα ρούχων. Εγνατία 46. Μια φορά αν πάτε στο Man to Man θα γίνετε σίγουρα πελάτες και θα ψωνίζετε μόνο από εκεί, λόγω τιμών και λόγω ποιότητας ρούχων. Η κατασκευαστική εταιρεία Αναδομό είναι μαζί μας. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η κορυφαία κατασκευαστική της Βόρειας Ελλάδας, ανταλαμβάνοντας μεγάλα έργα παντού. Νίκος Κωνσταντινίδης και όλο το team σε όλη την επικράτεια και ανακαινήσεις κατοικιών και εμπορικών χώρων. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Στις 10 ώρα το βράδυ θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή, όπως κάθε μέρα από τις 10 έως 11. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Εδώ είναι Μακεδονία, είναι Θεσσαλονίκη, είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας και μια άλλη χώρα πιο πάνω. Πώς λέγεται? Βαρντάρσκα. Βαρντάρσκα Μπανοβίνα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Πάντα θα θυμάστε ότι εδώ είναι Βοράς, αυτό θα το θυμάστε πάντα, θα το έχετε στο μυαλό σας και θα μεταφέρετε στους ανιστόρητους αυτή την πληροφορία. Καλό βράδυ σε όλους.